Το Μπουφάν. Λοιπόν, λοιπόν πες για τα θέματα που λέμε, ποια είναι η άποψη. Καταρχήν θα πω για τον Μπουφάν. Στον Μπουφάν. Άκουγε λίγο. Όταν πήγαμε εκεί πέρα στη Μαρμίτα, κάθεσα πίσω καταρχήν, κάθεσε μπροστά ο κύριος από εκεί, το αφεντικό εδώ μέσα. Ναι. Εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Είμαστε 12 παρα 5 εκεί πέρα. Δεν είχε ανοίξει ακόμα το στούντιο. Ναι. Λοιπόν, ξέχασε το χαρτοφύλακα σου κάτω. Ναι. Έδωσε τα κλειδιά σε κάποιον να πάρει το χαρτοφύλακα. Το Γιώργο τα βάλε. Ωραία. Ναι. Μην μιλάσε με έναν κλέφτη. Εγώ ήμουν πάνω. Αλλά από τον Γιώργο. Όχι, όχι, άστο Γιώργο. Δεν ξέρω ποιο το έκλεψε τον Μπουφά. Εγώ όταν κατέβηκα στο σπίτι μου και μου έδωσε το λάπτοπ και το τσαντάκι. Μάω είμαι εγώ. Αλλά μάω. Λοιπόν, και έφυγα. Κατά λάθος Μπουφά δεν πήρα. Και πήγα σε ένα αστυνομικό δηλαδή και του λέω ο Ραπτόπουλος μου λέει ότι του έκλωψε τον Μπουφάν. Μου λέει πάρε αυτό το Μπουφάν, ένα αστυνομικό Μπουφάν. Όταν φύγουμε από εδώ πάμε στο σπίτι να στο δώσω. Μην γελάς, εγώ δεν γελάω, εγώ σοβαρά σου μιλάω. Με έχεις κάνει ρόμπα σε όλη τη Θεσσαλονίκη, με ξέρουν και οι Αθηναίοι. Οι Αθηναίοι με μάθαν από εδώ. Κάτι τέτοιο λέει από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, εγώ δεν λέω ότι το έκλωψες εσύ. Εγώ λέω, όχι δεν σου είπα. Συγγνώμη. Ποιος το έκλεψε. Εσύ άφησες ανοιχτό το αμάξι και ήρθαν κάτω γύφτη και το πήραν κάτι τραβεστή, δεν ξέρω τι στο διάλογο. Εσύ άφησες ξεκλείδωτο το κόρτοπα. Τώρα διαλευκάνθηκε η υπόθεση. Άμα χάνω το λάπτοπ, σε είχα καθαρίσει. Αλλά το είχα στο πόρ μπαγκάζ, ευτυχώς. Το Μπουφάν κλάπε από μέσα από τα αμάξι. Λέω να κάνουμε τον Τζόρνταν κανένα αέρανο, να μαζέψουμε λεφτά να πάρω τον Μπουφάν. Ναι, νομίζω ότι θα σου πάρω εγώ ένα Μπουφάν ό,τι θέλει. Για τα άλλα θέματα. Θέλω του άντρε το Μπουφάν για τα άλλα θέματα. Στο πήρε η ΑΕΚ, κάλπηκα το πρωτάθλημα ή δίκαια. Μου το έκλεψε ο Γαύρος, γιατί ο Γαύρος είναι θρυλαίων και κυνηγούσε το θύραμα που λέγεται Λάφη ΠΑΟΚ και Ελλάδα ΠΑΟΚ μαζί. Ο ΠΑΟΚ, κοίτα, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Χριστός, ο Ηρακλής και... Μην με διακόπτε, μην φωνάζετε. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Χριστός, ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής έχουν μια ομοιότητα. 33 χρόνια έχουμε να πάρουμε πρωτάθλημα, 33 χρόνια έζησε ο Χριστός, το σταυρώσανε για τα λεφτά. Εμένα δεν νοιάζει τα λεφτά, με νοιάζει η ψυχική μου υγεία πάνω απ' όλα. Είσαι ψυχικά υγιής, όντως. Αυτό έγινε. Νους υγιής, εν σώματι υγιής. Και το σώμα σου υγιές. Λοιπόν, ναι. Άκου να σου πω. Άνδρα μιένε πεμούσα. Λοιπόν, άκου. Αθηναίοι, Θράκες και Μακεδόνες, Κύκλοπες και Αρχαρνάνες, Εστοί, Εστονοί, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Ζουμ τριαλάρι λαό. Ο μεγάλος Χάρη Κλίν που ήταν τώρα στο αναπηρικό καροτσάκι και ένα χειροκρότημα για τον Χάρη Κλίν που είναι καλαμαριώτης και πόντιος και εγώ είμαι από το νησί. Έχει χάσει το γιο του, το ξέρεις ότι ο Χάρη Κλίν έχει χάσει το γιο του. Ξέρω. Λοιπόν, ο Μπάρκουλης από τότε που λέγανε κορίτσια ο Μπάρκουλης κατέληξε σε ψυχιατρίο και πέθανε χωρίς να έχει να το θάψουν. Το βάλαν εκεί σε ένα... Μου πας από τα θέματα το ένα μετά το άλλο. Έχεις... Ναι, τα έχεις καταπιεί όλα, ρε. Έχω πιει όλα τα... Όλα, από το, ο τρίγωνος στην κηδεία του Κάμελ, το θυμάσαι τον Κάμελ. Εγώ τον έκανα παόξι τον Κάμελ. Που γέμιζε συνέχεια Κάμελ 4, Τζόρνταν 4. Είμαστε στην παραλία, να σας πω την αμαρτία μου. Τελευταίο, ναι. Τελευταίο. Είμαστε στην παραλία και βάφαμε με σπρέι. Ναι. Άκου να δεις. Και βλέπω ένα αστυνομικό... Ένα... Να πάω ψυχάδο. Μη. Λοιπόν, φτάνει, δώσε το εδώ. Τελευταίο. Ραπτόπουλε, άκου να δεις, ήμουν στην παραλία. Ήμουν καλοντημένος. Είχα μαζί μια βιντεοκασέτα εδώ στο Μπουφάν. Ποια χρονιά γίνεται αυτό? 1985 νομίζω. Ωραία, ωραία χρόνια. 15 χρονών ήμουν. Ναι. Πώς είχα βάλει ταυτότητα. Λοιπόν, πήγαμε παρέα με τον Κάμελ. Εγώ τον έκανα πάω στον Κάμελ, καθόταν στην πολυκατοικία μου. Και λέω τι ομάδα είσαι, λέει Καβάλα. Ναι. Για βάλαρε, θα γίνει ΠΑΟΚ του λέω. Ναι. Πάμε στην παραλία. Αυτό έγραφε πάνω στο Ποδηλατούπολη Κάμελ. Πάνω στην είσοδο ήταν. Και βλέπω ξαφνικά ένα περιπολικό. Και λέω, τι γαμίσαμε τώρα. Ναι. Τη βάψαμε. Λέω, ο Κάμελ καθόταν εκεί πάνω και έγραφε. Κάμελ. Ο άλλος, ο Τζόρνταν, ήταν μέσα στην Ποδηλατούπολη. Και εγώ είμαι έξω στην Ποδηλατούπολη τώρα και. Τι έγινε, παιδί. Χειμώνας με χιονόνερο ρίχνει. Τι έγινε. Ήρθαν οι αστυνομικοί μου, λένε τη φίλη μου ταυτότητα. Βγάζω ταυτότητά μου 15 χρονών. Έτερμα σαν το ψάρι, αλλά κάθεσα ψύχρεμος. Τι έγινε τελικά.
Βγήκανε από το τέλε. Πού είναι οι φίλοι που γράφουν εδώ? Λέω, κοίταξε να δεις. Δώσε εδώ. Άστο να πάει στο διάλογο. Μπράβο. Εντάξει. Σήκω απάνω, ρε Γιώργο. Υπερασπίζει τη θέση. Περίμενε. Περίμενε. Περίμενε ένα λεπτό. Περίμενε ένα λεπτό. Ναι. Λέγε. Λέγε. Καταρχήν. Άστο, άστο, φίλε, άστο. Το μόνο πράγμα που αφήνω ανοιχτό είναι το φερμουάρ από τον παντελόνι μου. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Δέχτηκα μία. Δέχτηκα λάσπη. Ναι. Δέχτηκα στο πρόσωπό μου εγώ που τον, βέβαια, που τον υποστήριξα τότε στη μάχη με τον κύριο Φωτιάδη. Ναι. Τον είχα υποστηρίξει. Ναι. Δέχτηκα μία απίστευτη λάσπη ότι εγώ είμαι ο ηθικός αυτουργός που σας κλέψα. Κλοπή, ναι, ναι. Τελικά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι. Το αμάξι κλειδώθηκε κανονικά, γιατί εγώ το πρώτο πράγμα που κάνω, εγώ έχω αυτό το κλασικό το πηγενέλα. Ναι. Δηλαδή, κλειδώνω το αμάξι, πηγαίνω, ξαναέρχομαι, το ξανακάνω. Ναι. Έτσι, έτσι ακριβώς. Σου μη. Άστο τώρα, άστο. Λοιπόν, τελικά. Τόσα πηγενέλα δεν έκανε ο Γλύκος για να εκτελέσει ένα ελεύθερο. Ωραία. Λοιπόν, σωστό. Άστα αυτά. Λοιπόν, τώρα, άρα λοιπόν δέχτηκα μία λάσπη, αγαπητέ κύριε Ρατόπουλε. Έτσι. Εγώ που έρχομαι στις εκπομπές, σας στηρίζω. Φίλο. Δεν σε είπε κλέφτη, όποιος σε είπε κλέφτη, είναι ο λάθος κάτι. Οπότε. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή είναι φίλος μου ο Αλέξανδρος. Το παραβλέπουμε. Το παραβλέπουμε, είναι μια παρεξήγηση, έκανε ένα. Μια, ατόπιμα. Ένα ατυχές ατόπιμα. Ατόπιμα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Τώρα, να μιλήσω λίγο και για αυτό που έδειξε. Καταρχήν για τον, πώς τον είπαμε, για τον Λικουρέζο. Ναι. Για μένα είναι μεγάλος μάγκας. Βέβαια. Η γυναίκα του πέθανε, τελείωσε. Η νεκρή με τους νεκρούς και η ζωντανή με τους ζωντανούς. Σωστό. Αφού περνάει η μπογιά του ακόμα και μπορεί και το κάνει. Αυτό ζήλεψε, επειδή περνάει η μπογιά του. Το ζηλεύει. Το ζηλεύει. Τα λεφτά του μετράνε. Το ζηλεύει. Διάλειμμα, το ζηλεύει. Το ζηλεύει ο νέος Έλληνας στο Λικουρέζο. Τα λεφτά είναι. Διάλειμμα.